Μένοντας κυρίες και κύριοι στο εορταστικό κλίμα, αλλά το θέμα είναι οι γιορτές να κάνουν όλοι και οι γιορτές αυτές να είναι για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αναστάσιο Κοντακίδη. Καλησπέρα, κύριε Κοντακίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Νομίζω ότι όταν φτάνουν οι γιορτές, σας έχουμε στο μυαλό μας. Ελπίζουμε όχι μόνο εμείς να σας έχει πολλής κόσμος και να κάνει το καθήκον του ή να κάνει ένα δώρο στους συνανθρώπους μας καλύτερα έτσι, για τις γιορτές. Τους θέλουμε να είναι δωρητές με την ευχάριστη πλευρά. Mm-hmm. Τι γίνεται φέτος, ποια είναι η προετοιμασία που κάνει και ο Σύλλογος για τις γιορτές, γιατί οι μετακινήσεις είναι μεγάλες, τα τροχαία αυξάνονται πάντα κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του χρόνου, όπως και τώρα, και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν την μόνιμη ανάγκη. Και θα πούμε φυσικά και για αυτούς. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η τράπεζα αίματος στον Σύλλογο? Αποφεύγουμε να λέμε τράπεζα, ναι. Λέμε εθελοντές που τακτικά δίνουν αίμα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να είμαστε αιμοδότες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο όρος τράπεζα από την οικονομική κρίση, νομίζω, κύριε Κοντακίδη, έτσι. να μην μας έρχεται άσχημο, ας πούμε, συνέστημα. Να μην πάει το μυαλό αλλού σε τράπεζες. Οπότε εμείς θέλουμε να έχουμε τακτικούς αιμοδότες, αυτοί που κλείνουν το εξάμηνό τους, να είναι ο μήνας τους και να είναι μέσα στο μήνα να δώσουν αίμα. Έτσι, εάν έχουμε τους τακτικούς αιμοδότες στο εξάμηνό τους, εμείς θα ξέρουμε ότι στον μήνα έχουμε αυτούς που χρειάζεται το νοσοκομείο. Έτσι, γενικώς να ξέρουμε, το νοσοκομείο θέλει 7.500-8.000 αίματα το χρόνο. Είναι σε αριθμητικά λίγο μπροστά στον κόσμο που έχουμε. 60.000 κάτοικοι, 50.000 κάτοικοι, 40.000 κάτοικοι. Δεν μπορεί να μην βρίσκονται 7.000 άνθρωποι το χρόνο. Δεν βρίσκονται. Δυστυχώς, κάνουν έκκληση το νοσοκομείο, μας πιέζει με την καλή έννοια το νοσοκομείο, μας ενημερώνει. Βρέστε ανθρώπους, αυτό το Σαββατοκύριακο θέλουμε. Εξειδικευμένα τώρα οι κλινικές, ιδιαίτερα η αιματολογική στην Αλεξανδρούπολη, έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ασθενών, mm-hmm. και χρειάζονται και αρνητικές μονάδες αίματος σε περιστατικά που είναι βαριά και χρειάζονται πολλές μονάδες. Το νοσοκομείο ό,τι αποθέματα έχει, ό,τι τακτική προσφορά έχει από τους αιμοδότες δεν φτάνει σε κάποια περιστατικά και συμπληρώνουμε εμείς οι σύλλογοι για να... και παίρνουμε έκτακτα τηλέφωνα, πήγαινε να δώσεις αρνητικό, πήγαινε εκείνο, σε παρακαλούμε τώρα. Εντάξει, πιστεύω εμείς, μάλλον και το νοσοκομείο, έτσι οργανωμένο όπως το έχουμε, mm-hmm. κάθε Σάββατο όπως και αύριο, προσπαθούμε να έχουμε μια καλή προσφορά, μια καλή προσέλευση, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Ακόμη δε και τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα... Όλοι μου λένε, Τάσο, δεν μπορώ τώρα τη Δευτέρα, το δοχτή τη Δευτέρα, πάω δουλειά. Ναι. Την Κυριακή θέλω να ξεκουραστώ. Το Σάββατο ήρθα, δεν είχα πολύ χρόνο. Άστο τώρα για την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Ο ασθενής δεν μπορεί να περιμένει. Ο ασθενής δεν έχει ημερολόγιο, δεν έχει ώρα, δεν έχει χρόνο. Ο ασθενής έχει την ανάγκη και ο οργανισμός του πρέπει να βοηθηθεί. Αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το δώσουμε, ως άνθρωποι εννοώ και όχι ως σύλλογος, να μην περηφανευόμαστε μόνο. Έτσι. Και επειδή είπατε ότι ναι μεν μπορεί να χαιρόμαστε και να μας βγάζει ένα ευχάριστο συνέστημα ότι αναβαθμίζεται το νοσοκομείο, αναβαθμίζεται η αιματολογική κλινική, όλα αυτά όμως για να μπορέσουν να υποστηριχθούν, πέρα από το προσωπικό που φυσικά χρειάζεται και όσο περισσότερο να είναι ακόμη και καλύτερα, αυξάνονται και οι ανάγκες από τους και όλο και περισσότεροι πρέπει να δώσουν. Όπως συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε και τη συζήτηση και στο τηλέφωνο με αφορμή τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα και σας ρώτησα ότι πολύ συχνά ακούω την ανάγκη για αιμοπετάλια. Γιατί παλιότερα δεν το ακούγαμε τόσο συχνά και ακούγαμε μόνο για ανάγκη για αίμα, για φιάλες αίματος και τώρα είναι πολύ έντονα και πολύ συχνά να ζητάνε ανθρώπους να δώσουν αιμοπετάλια. Είναι καιρός να μάθουμε τώρα και για το θέμα των αιμοπεταλίων. Το ακούγαμε εμείς οι σύλλογοι που είμαστε χρόνια στο θέμα, το γνωρίζαμε περισσότερο και πολλά περιστατικά που χρειαζόταν Αλεξανδροπολίτες και της περιφέρειάς μας αιμοπετάλια πήγαιναν στα μεγάλα νοσοκομεία Θεσσαλονίκη-Αθήνα.
Δεν τους είχαμε εδώ αυτούς τους ασθενείς, είχαμε εδώ. Δηλαδή. Η κλινική εδώ της Αλεξανδρούπολης πλέον έχει αναβαθμιστεί έτσι και με προσωπικό και με έμπειρους και με μηχανήματα, μπορώ να πω, και υποστηρίζουν αυτά τα περιστατικά των που χρειάζονται με πετάλια. Σε γενικές γραμμές λέμε τους λευχημικούς. Ναι. Εμείς δεν μπαίνουμε στο ιατρικό κομμάτι. Εμείς βλέπουμε ότι η κλινική της Αλεξανδρούπολης εδώ και μπορώ να πω τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι πιο εντατική, πιο οργανωμένη σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ασθενών και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Εμείς οι πολίτες όταν ζητάει το νοσοκομείο αιμοπετάλια πρέπει να δώσουμε αιμοπετάλια. Το πρέπει το βάζω όχι ως ανάγκη, ευγενική διαταγή. Ναι. Όταν έχει να κάνει με την αιμοδοσία, το πρέπει δεν αλλάζει χρόνο. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε. Έχουμε μπει και εμείς μέσα σε αυτό το σκεπτικό να βρούμε, να ψάχνουμε με πεταλιοδότες. Έχουμε ξεχωρίσει... Τι διαφορετικό έχει από έναν, έναν αιμοδότη? Ο αιμοδότης μπορεί να πάει σήμερα, αύριο, όποτε θέλει. Εκτός από το συγκεκριμένο, αν είναι αρνητικός και θέλει αρνητικά. Στο αίμα. Πιθανόν θα τον καλέσετε εσείς, δεν θα πάει να πάει. Αν δεν πάει σήμερα, θα πάει αύριο. Στα αιμοπετάλια όμως πρέπει να πάει σήμερα, τώρα που το χρειάζεται και μάλιστα πρέπει να έχει και μια προετοιμασία, μια προϋπηρεσία όσον αφορά το νοσοκομείο. Πρώτα να εξεταστεί, να πάρουν δείγμα στο νοσοκομείο. Να δούνε αν αυτός έχει το α θετικό, ας πούμε, ή το β πραγματικά. Δεν είναι το ίδιο με το αίμα. Αν πραγματικά. Πραγματικά αν είναι πραγματικά. Η ομάδα, γιατί αυτός μπορεί, και εγώ έχω α. Δεν το δει το νοσοκομείο, δεν εμπιστεύεται. Να εξετάσει πόσα αιμοπετάλια έχει, πόσο χρόνο είναι, πόσο χρόνο έχει ελεύθερο, πού δουλεύει, την ώρα που θα τον καλέσει το νοσοκομείο, να είναι έτοιμο ο χώρος που θα δώσει τα αιμοπετάλια, έτοιμο το μηχάνημα για να τον περιποιηθεί, ας το πούμε, και τότε θα πρέπει να πάει να δώσει τα αιμοπετάλια. Αν όμως πει ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ γιατί είμαι στη δουλειά ή Κυριακή δεν μπορώ, Δευτέρα δεν μπορώ, δεν γίνεται η δουλειά έτσι. Πρέπει να έχει γίνει πιο μπροστά το ραντεβού, πιο μπροστά να πάει ο αιμοπεταλιοδότης να κάνει έλεγχο το αίμα, να τον εξετάσουν εκεί. Και μετά από μια-δυο μέρες θα κλείσουν το ραντεβού ανάλογα πόσο το νοσοκομείο μπορεί να τα προσδιορίσει τα πράγματα και να τα προγραμματίσει. Δηλαδή, εμείς πρέπει να έχουμε ελεύθερο χρόνο και την ώρα μας θα την κανονίσει, θα την δει το νοσοκομείο. Δεν αποθηκεύονται τα αιμοπετάλια? Όχι, δεν αποθηκεύονται όπως το αίμα. Τα αιμοπετάλια, σε αυτή την ώρα που τα θέλει ο ασθενής, άντε να κρατηθούν 5-8 ώρες. 10 ώρες. Τόσο σύντομα. Είναι η πιο καλή πλευρά αυτή. Η πιο καλή περίπτωση είναι να τα δώσει φρέσκα τα αιμοπετάλια και να τα πάρει ο ασθενής την ώρα που τα έχει δώσει, που λέει ο λόγος ο αιμοδότης. Ενδεχομένως με τα μηχανήματα μπορεί να τα κρατήσουν και 10-15 μέρες. Αλλά από τη στιγμή που κάποιος όμως θα αποφασίσει να δώσει αιμοπετάλια, θα πρέπει να ξέρει ότι θα αφιερώσει 2 μέρες περίπου. Έτσι. Μία για τις εξετάσεις και μία ακόμη όταν θα το χρειαστούν. Την τρίτη μέρα να πάει σήμερα για εξετάσεις. Η διαδικασία διαρκεί πολλή ώρα? Ναι, ναι. Θέλει περισσότερο από την αιμοδοσία. Θέλει, μπορεί να είναι 40-45 λεπτά, ανάλογα με τη φλέβα, ανάλογα με τη ροή. Παίζει ρόλο εκείνη τη στιγμή πώς είναι ο οργανισμός του δότη, να κάνει και το μηχάνημα τον κύκλο του, να πάρει το αίμα, να κρατήσει τα αιμοπετάλια και να δώσει τα υπόλοιπα στοιχεία πάλι πίσω στον δότη. Ξανά, μάλιστα. Η επιλογή γίνεται από το μηχάνημα. Οπότε πρέπει να έχεις το χρόνο, πρέπει να είσαι και... Είσαι έμπειρος, θα έλεγα κιόλας, έτσι, γιατί εδώ για 10 λεπτά, ας πούμε, κάποιοι δίνουν αίμα και αρχίζουν λίγο έτσι. Δεν μπορώ και σταμάτα και τράβω. Και ο γιατρός, ο χειριστής, ο γιατρός που ασχολείται με αυτά, διαλέγει κατά κάποιον τρόπο έναν έμπειρο. Γιατί από τη στιγμή που θα τον τρυπήσει, θα πρέπει να είναι εκεί, να έχει τη διάθεσή του ο δότης και να μην εγκαταλείψει στη μέση της συλλογής. Γι' αυτό και είναι ένα δύσκολο από την πλευρά να το συλλέξουνε, δύσκολο από την δική μας πλευρά να βρούμε τον αιμοδότη να είναι έμπειρος από 18 μέχρι 40. Έχει και πιο μικρή ηλικία δηλαδή από τους 18, αιμοδότες. Ναι. Μέχρι 40 χρονών. 40 χρονών. Είναι όσο πιο μικρός είναι, τόσο πιο δυνατά, έτσι στη λαϊκή να το πούμε εμείς. Σε αυτό το καλούπι, σε αυτό το σχεδιασμό πρέπει να δουλέψουμε εμείς οι αιμοδότες.
Ως σύλλογος έχουμε κάνει έναν κατάλογο. Όμως όσο περνάνε τα χρόνια, εδώ και μια δεκαετία μπορώ να πω, αλλά στις αρχές δεν ήταν τόσο έντονο. Ήταν κάτι ξαφνικό. Κάθε φορά που μας έλεγε τότε το νοσοκομείο ότι θέλουμε πετάλια, ήταν κάτι για μας καινούριο εκείνη την ώρα. Τώρα βλέπουμε όμως ότι έχουμε πολύ πιο συχνά την ανάγκη να βοηθήσουμε τον κόσμο με πετάλια. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η κλινική, το νοσοκομείο έχει αναβαθμιστεί. Έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους και δεν χρειάζεται να πάνε Θεσσαλονίκη Αθήνα, στην περιοχή τη δική μας. Πέρσι, πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ένα παιδί, ένα περιστατικό από τη Θάσο. Άλλο παιδί από την Κατερίνη, από τη Δράμα. Όλη η περιοχή αυτή μπορεί και να μην βρίσκουν κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη. Μιλάτε σίγουρα να χρειάζονται πολύ συχνά αιμοπετάλια, έτσι δεν είναι? Κάθε πότε περίπου, έχει να κάνει και με την ασθένεια και το πόσο βαριά είναι η αίσθηση. Στις γενικές γραμμές λέμε στη λευκαιμία, που αυτό γίνεσαι καλά ή δεν γίνεσαι. Και έχει την περίοδό του. Νομίζω δηλαδή όταν κάποιος τελικά γίνει καλά και μακάρι όλοι να γίνονται καλά, αυτό οφείλεται καθαρά στους ίδιους τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Στους ίδιους τους πολίτες, στη συνεισφορά, στη σχέση μεταξύ του συλλόγου και των πολιτών. Εμείς βάζουμε το σύλλογο τώρα σαν να είναι, ας πούμε, το κλειδί. Κάτι, μα φυσικά, γιατί είναι κάτι άγνωστο για τους πολλούς. Δηλαδή δεν είναι ο σύλλογος αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, κύριε Κοντακίδη, ότι αιμοδοσία μόνο δίνουμε το αίμα και τα λοιπά. Ναι, χρειάζεται και αυτό φυσικά και πάντα θα χρειάζεται. Αλλά είναι τα αιμοπετάλια, είναι ο μυαλός των οστών. Είναι το ομφάλιο αίμα. Δηλαδή, κάθισα να σημειώσω. Λέω πώς να σημειώσω τελικά. Λέω πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ένα σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών, που πλέον νομίζω το αιμοδοτών. Του αιμοδοτών δεν είναι μόνο αυτό. Με τον μυαλό των οστών, τι γίνεται? Με τον μυαλό των οστών είναι το κομμάτι το πιο σωστό, το πιο δυναμικό που πρέπει εμείς να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε, γίνεται δότες μυελού από 18 μέχρι 30-35. 30 το κάνει τώρα το όραμα ελπίδα. Μέχρι 30 χρονών να έχουν καταγραφεί, μέχρι 45 να είναι ενεργοί. Αυτοί που θέλουν να είναι εθελοντές δότες μυελού, και αν βρεθεί σε αυτό το διάστημα κάποιος που έχει ανάγκη, αυτοί να επαναδώσουν μυελό. Αυτό το κομμάτι είναι καθαρά και μόνο ενημέρωση. Θέλουμε όμως να έχουμε εμείς και άλλα άτομα να μιλούν. Δεν φτάνει μόνο ένας. Αυτό που γίνεται, ας πούμε, στην αιμοδοσία που μπορείτε να κάνετε και να το πλησιάσετε τους ανθρώπους. Εκεί που γίνεται το Σάββατο, ας πούμε, κάθε Σάββατο. Και το Σάββατο ακόμη. Καλό θα ήταν να ήταν και νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, να έχουν τα φυλάδια στο χέρι, να μιλούν για τον μυελό των οστών, να πλησιάσουν τον περαστικό. Εμείς πλέον δεν είμαστε τόσο πολύ για το πεζοδρόμιο. Χρειάζεται να έρθει νέο αίμα. Να βγει και άλλο. Έρχονται σε εσάς για το δείγμα όμως, κύριε Κοντακίδη. Εντάξει, γιατί σε μένα το έχετε κάνει, έχετε πάρει δείγμα. Οπότε πείτε μου για αυτήν τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το να δώσει κάποιος το δείγμα και να μπει στην κατάσταση, είναι διαθέσιμος να προσφέρει μυελό των οστών. Πρώτα να διευκρινίσουμε ότι η συλλογή δεν γίνεται από τη σπονδυλική στήλη. Δεν έχει καμιά σχέση η συλλογή του μυελού από τη σπονδυλική στήλη. Και το βλέπουν ότι πονάει και δεν θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Σκέφτονται ότι μπορεί να πάθω κάτι, μπορεί. Δεν έχει καμιά σχέση με τη σπονδυλική στήλη. Δεν παρεμβαίνει κανένας γιατρός στην σπονδυλική στήλη. Από εκεί που γίνεται είναι στα μεγάλα κόκκαλα της λεκάνης. Αυτός όμως είναι ένας παλιός τρόπος που γινόταν η συλλογή, τώρα γίνεται από τη φλέβα. Εάν κάποιος είναι συμβατός και τον καλέσουν στη δική μας περιοχή, θα είναι για τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να ταξιδέψει εκεί. Αν είναι συμβατός, θα του πούνε, έλα 2-3 μέρες εδώ, θα πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις, να δούμε αν είναι 100% συμβατός εσύ με τον ασθενή, και θα πρέπει να κάνουμε μια προετοιμασία για να βγουν τα κύτταρα του μυελού, απλά τώρα εμείς μιλάμε, δεν έχουμε επιστημονική διάσταση, να βγουν τα κύτταρα του μυελού στην φλέβα και με ένα μηχάνημα που είναι όπως είναι τα αιμοπετάλια, ο χειρισμός μιλάει και λέει τώρα παίρνω μυελό,
ξεχωρίζει το μυελό, ξαναεπιστρέφει το αίμα πίσω και έτσι αυτό το κομμάτι, αυτά τα τύτταρα του μυελού θα πάνε για την μεταμόσχευση. Είναι πολύ απλό το να καθίσουμε 40-50 λεπτά από τη φλέβα να δώσουμε μυελό και να χαρίσουμε τη ζωή στα παιδιά ή σε όποιον τυχαίνει στον κόσμο να είναι ο συνάδελφός μας στο αίμα. Έχουμε τέτοιο περιστατικό από εδώ, κύριε Κοντακίδη? Έχουμε κάποια περιστατικά. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό ο αριθμός. Σε άλλες περιπτώσεις... Μα δεν είναι, αλλά για να βρει συμβατό σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, δεν είναι... Είναι σε κάποιες πόλεις στην Ελλάδα που είναι πολύ πιο έντονα, στη Χαλκίδα, στην... δεν θυμάμαι τώρα, στην Πρέβεζα, κάπου... με λάθος. Έχουμε και 50 και 20 και 30 και 40 άτομα που γίνανε δότες και βρέθηκε να ταιριάζουν με κάποιον άλλον. Εκείνο που έχω μία εικόνα και εγώ όταν κάνουμε την ενημέρωση, έχω ένα παλικάρι και όταν τον είπανε «Εσύ νεαρός, πώς έγινε και είσαι δότες και τώρα αυτή τη στιγμή δίνεις μυαλό για κάποιον άλλον?» Λέει «Κοιτάξτε, η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς», είπε στους δημοσιογράφους. Και αυτό συγκεκριμένα είναι από τη Λέρωνα, παιδί, πριν 5-6 μήνες έγινε, που έγινε δότης μυελού και σε 2-3 μήνες τον καλέσανε να πάει να δώσει δείγμα. Βρέθηκε ότι κάποιος που ταιριάζει αυτός είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει. Και πήγε με χαρά, ας το πούμε, και είπε και αυτές τις δύο... Εγώ νομίζω μόνο με χαρά μπορεί έτσι, να το κάνει. Έτσι, η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Δηλαδή, το έδωσε με σκοπό πραγματικά να βοηθήσει, να βρεθεί κάποια στιγμή. Πρέπει να περάσει μέσα μας ότι εμείς μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε και ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά που το λέω συχνά στηβάζονται στα μεγάλα κτίρια κάτω στην Αθήνα, όπως είναι και της Βαρδινογιάννη και την ευχαριστούμε όλοι οι Έλληνες που έχει φτιάξει ένα μεγάλο χώρο. Είναι εκεί τα παιδιά, αλλά από την άλλη πλευρά όμως αυτά τα παιδιά δεν είναι για να ζήσουν εκεί, να μείνουν εκεί. Και στηβάζονται εκεί και οι γονείς. Οι γονείς βρίσκονται, έχουμε, ξέρω, οικογένειες που η μάνα είναι εκεί πέρα 8 μήνες με το παιδί μαζί. Και περιμένει να βρεθεί ένας δότης μυελού. Συμβατός. Αυτό εμείς πρέπει να το λάβουμε ότι είναι υποχρέωσή μας αυτά τα παιδιά να τα απελευθερώσουμε και να τα δώσουμε, να τα φέρουμε στη ζωή πάλι. Έτυχε να γεννηθούν με το πρόβλημα της λευγεμίας. Γενικά το λέμε τώρα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνουμε δότες μυελού. Από με αυτόν τον εύκολο τρόπο. Υγιείς, αφού έτσι, είμαστε υγιείς. Από 18 μας. Μέχρι 30-35 χρόνο είναι πολύ σημαντικό. Είναι μικρός ο κύκλος αυτός ο χώρος αυτός για, για αυτούς, αυτοί που μπορούν να δώσουν. Και είναι ενεργή μέχρι τα 40-45. Το πάλι το πρέπει με κεφαλαία όλοι οι νέοι πρέπει να γίνουν δότες μυελού. Και αυτό το ρίχνω το βάρος στην οικογένεια. Εάν η οικογένεια, αν οι γονείς δεν μιλήσουν στα παιδιά, δεν γίνεται πρόοδος, δεν έχουμε πρόοδο, η οικογένεια. Θα μου πεις τώρα οι γονείς είναι μεγάλοι και δεν ξέρουν τώρα, θα μάθουν πού. Διαφωνώ με αυτό. Έρχεται άλλη γενιά από άλλη πίσω γενιά. Όμως. Εμείς τώρα ως γονείς να πούμε τα παιδιά μας. Αλλά μπορούμε και να έχουμε γίνει. Έχω γίνει και εγώ δότες μυελού από την άλλη πλευρά που είχαμε δώσει αίμα τότε. Πολλοί μου λένε ότι Τάσο, άστε τώρα, μην κυνηγά την οικογένεια, η παιδεία φταίει, το σχολείο φταίει. Παιδεία το έχουν συνδέσει με το σχολείο μόνο. Παιδεία είσαι κι εσύ. Ναι, έτσι. Και σαν άτομο, και σαν οικογένεια, και σαν υπάλληλο, και σαν εργαζόμενο, και ως την γειτονιά είσαι κι εσύ παιδεία. Και εσύ είσαι μέσα στο σκεπτικό της παιδείας. Και μην το βάζουμε κατευθείαν στους δασκάλους. Mm-hmm. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει καμιά υποχρέωση, αλλά ούτε έχει και το δικαίωμα να μιλήσει γι' αυτά. Ο εκπαιδευτικός έμαθε θρησκευτικά, θα μιλήσει γι' αυτό. Έτσι. Μαθηματικά, γεωγραφία, αυτά θα μιλήσει. Δεν μπορεί να αλλάξει το θέμα και δεν θα έχει και την άδεια, την εξουσία για να το κάνει. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πάρα πολλά, αλλά επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε κιόλας και την συζήτηση στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ θέλω να μου πείτε για αυτή την πάρα πολύ ωραία κάρτα που μας φέρατε και μας εύχεστε και χρόνια πολλά, αν μπορέσω να την δείξω εδώ. Με ένα τριαντάφυλλο. Χρόνια πολλά, καλή υγεία. Καλή υγεία. Το καλή υγεία μπορεί να είναι υπερθετικός βαθμός. Ναι. Η υγεία απλώς είναι καλή. Αλλά έχουμε και υγεία που δεν είναι καλή. Η υγεία έχει αυτός που είναι στα πρόθυρα του νοσοκομείου, είναι αυτός που είναι μέσα στο νοσοκομείο.
Τέλος πάντων, το καλή υγεία, ας είναι υπερθετικός βαθμός, δεν πειράζει. Το καλή υγεία νομίζω ότι δίνει εσύ πιο ενθουσιασμό. Έχω κι εγώ κάποια πράγματα να πω. Ναι, τώρα παρακαλώ. Σας πήρα εγώ το αίμα, το αίμα, το αίμα, τα αιμοπετάλια, ο μυελός, όλα αυτά, έλλειψη στη χώρα μας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Αυτό εγώ στην αρχή έτσι σε πιο τοπικό επίπεδο βέβαια το πήρα το για πήρατε, να σε ρωτήσω αλλά... πώς γίνεται, αλλά είναι και ότι απέξω... δεν δίνουμε μόνο για εδώ, δίνουμε για όπου υπάρχει η ανάγκη σε όλη τη χώρα. Η Ευρώπη μας βλέπει. Ναι. Θα μου πεις τώρα η Ευρώπη και η Ευρώπη. Έτσι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Η Ελλάδα χρειάζεται να έρθει στα επίπεδα της καλής υγείας, να το πω έτσι, και της προσφοράς της υγείας. Μπορεί να έχουμε νοσοκομεία, μπορεί να έχουμε γιατρούς, μπορεί να έχουμε επιστήμονες, μπορεί να έχουμε μηχανήματα, αλλά εφόσον δεν έχουμε αίμα, δεν έχουμε πετάλια, δεν έχουμε μυελό, δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί κανείς απ' έξω. Και επειδή και στη χώρα μας, ας πούμε ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους απ' έξω, θέλουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Πάρα πολλά παιδιά χρειάζονται αίμα. Με μεσογειακή αναιμία, αυτή η θαλασσαμική. Αυτοί τώρα, παλιότερα παίρναν 4 μονάδες αίματος τέλος του μήνα. Ναι. Όταν έκλεινε ο μήνας τους. Τώρα έχει αλλάξει και λέει κάθε εβδομάδα μία μονάδα. Αντί 4 μαζεμένες, κάθε εβδομάδα μία μονάδα. Ποια οικογένεια μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα στο σπίτι της? Ποια μάνα μπορεί να ψάχνει κάθε εβδομάδα έναν άνθρωπο να δίνει μία μονάδα αίματος? Πρέπει να ψάχνει έναν άλλον. Αν ψάχνει και βρει εμένα, θα δώσω τώρα για το παιδί. Τώρα. Εγώ για μετά να ξαναδώσω πρέπει να περνάνε 4-5 μήνες. Τον άλλο μήνα πρέπει να βρει άλλον. Τον άλλο μήνα πρέπει να βρει άλλον. Τον άλλο μήνα, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα να βρει άλλον. Όταν έρθει η σειρά μου να ξαναπάω να ξαναδώσω. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη μια πολύ μεγάλη δουλειά που κάνουν και στην αρχή είχαν υιοθετήσει κάποιοι πολίτες, είχαν υιοθετήσει έναν συγκεκριμένο Πάσχων Μεσογειακής. Αλλά αυτό επειδή μέσα στα προσωπικά δεδομένα δεν ήταν σωστό, απαγορεύεται. Μάλιστα. Και επειδή είχε δημιουργηθεί και ένα προβληματάκι, πήγε αυτός, είσαι το παιδί μου και έλα να πάμε μαζί κλπ. Απαγορεύεται και τώρα είναι βέβαια αυτοί που είναι διατεθειμένοι να βοηθάνε τα παιδιά της Μεσογειακής, αλλά απλώς είναι ένας σύλλογος μικρός σχετικά με τις ανάγκες. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είμαστε τακτικοί αιμοδότες και αν είναι δυνατόν να είμαστε στο εξάμεινό μας χωρίς αναβολή. Δεν παίρνει αναβολή. Είπαμε τα αιμοπετάλια, εμείς πρέπει να έχουμε ετοιμότητα ως σύλλογοι. Το ομφάλιο αίμα, τα νέα ζευγάρια να μάθουν, να μιλήσουν, να ενημερωθούν και να δώσουν το ομφάλιο αίμα στη δημόσια τράπεζα. Ναι. Όπως είναι ο μυελός που μπορούμε να δώσουμε εμείς, είναι το ομφάλιο αίμα που μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που λέμε που στιβάζονται, γεννήθηκαν λευκαιμικά και θα πεθάνουν λευκαιμικά αν δεν βρεθεί ένας δότης ή ένα ομφάλιο αίμα που να ταιριάζει με το παιδί. Και το ομφάλιο έχει τη δυνατότητα να είναι πιο ανοιχτό, πιο ελεύθερο, να ταιριάζει περισσότερο, γιατί ακόμη, έτσι που μας είπαν απλά, δεν έχει πάρει η ομάδα. Δικό του χαρακτήρα, ας πούμε. Δεν έχει χαρακτήρα. Ακόμη, ναι. Μπορεί να ταιριάσει σε περισσότερους. Uh-huh. Τέλος πάντων, αυτές οι λεπτομέρειες εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τα νέα ζευγάρια, να ενημερωθούν τα νέα ζευγάρια να δίνουν το ομφάλιο αίμα στη δημόσια τράπεζα. Μάλιστα. Στη Σαμοθράκη πηγαίνει, έρχεται το αυτοκίνητο, αλλά έχουμε παράπονο που δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Έχουν δίκιο γιατί πάει το πρωί. Ναι. Και το μεσημέρι, 2-3 η ώρα που φεύγει, κλείνει μια ώρα νωρίτερα και πρέπει να φύγει το αυτοκίνητο. Ναι. Είναι λίγος ο χρόνος που πηγαίνει εκεί, γιατί την άλλη μέρα πηγαίνει στο στρατό. Ναι, εντάξει, είναι λίγος ο χρόνος. Αλλά αφού ξέρεις ότι έχεις λίγο χρόνο, πάτε 50 άτομα να δώσετε και όχι οι 12. Έχει και πολύ μεγάλο έξοδο. Η κίνηση... Δεν είναι βέβαια εύκολο να πηγαίνει η μονάδα συχνά στο νησί της Σαμοθράκης. Μάλιστα. Πρωί-απόγευμα, οργάνωση πολιτών. Είναι πάρα πολλά, κύριε Κοντακίδη, να ολοκληρώσουμε εδώ. Εγώ να υπενθυμίσω μόνο ότι αύριο, Σάββατο, στο Δημαρχείο μπροστά, θα είναι και η κινητή μονάδα. Για και να ζητήσουν όλοι να πάρουν την κάρτα του εθελοντή αιμοδότη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε εγώ Κοντακίδη. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Γεια σας.